κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, η παρουσία σας μας την καλύτερα σήμερα. Σας προσδιορίζουμε στο, όπως λέει και το πάνερ μας, εκπαιδευτικό κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο γυμνάζεται σήμερα και θεωρώ ότι είναι μια σημαντική μέρα για τον Λόρτα, για το Μίντεο, για την Φλόρνα, για την Εθνική Μακεδονία, καθώς το κέντρο αυτό θα αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο, το οποίο θα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό κέντρο για να επισκέπτονται τα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, αλλά και η τοπική κοινωνία και να παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης διαδραστικού τύπου, οι οποίες έχουν να κάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πούμε πολλά αυτά στην πορεία. Για να ξεκινήσει η σημερινή μας δήλωση, θα παρακαλούσω τον κύριο Βιτάκη, τον Δήμαρχο Αρχαίου, για να συνομιλήσει με τον κύριο Δήμαρχο. Καλησπέρα. Καταρχάς, καλησπέρα. Κύριοι και κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι συνάδελφοι από τον Δήμαρχο του Δευτέρου Βαθμού, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας, κύριε Στυπηρή. Ιδιαίτερη ημέρα σήμερα και ημέρα με βαθιά σημειολογία, όχι μόνο για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, όχι μόνο για το Δήμα Μηταίου, αλλά για την τοπική κοινότητα Φιλότα, καθότι, κύριε Πρόεδρε, καθότι ο Δήμος Αμηταίου και η τοπική κοινότητα του Φιλότα είναι η πρώτη τοπική κοινωνία, ο πρώτος Δήμος, ο οποίος είναι ήδη σε καθεστώς μετάβασης. Σε αυτήν την τοπική κοινότητα έχουν κλείσει πρώτα δύο δημιουργικοί σταθμοί και ένα οργείο, υλοποιώντας έτσι και βάζοντας πλάτη στη δέσμευση και του Πρωθυπουργού και της χώρας μας, αλλά και κατ' υπόδειξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουμε σε μια κοινωνία με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Άρα, βαθιά η συνεργασία, βαθιά και σημαντική η σημερινή εγγένεια του εκπαιδευτικού κέντρου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δίνει μια κατεύθυνση κυρίως στους νέους ανθρώπους που θα πρέπει να πάει η οικονομία, η κοινωνία, η δυτική κοινωνία, αξιοποιώντας τους όρους και τις γνώσεις που θα πρέπει να μεταπαντευτούν, ιδίως στα νέα παιδιά. Γιατί όρους μπορεί να έχεις, σχέδιο μπορεί να έχεις, αλλά αν δεν έχεις νέους ανθρώπους που θα υλοποιήσουν και θα αξιοποιήσουν τους φυσικούς πόρους και τις νέες τεχνολογίες, τότε μια κοινωνία δεν έχει μέλλον, είναι καταστροφή. Στα πλαίσια αυτά, θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τον πρόεδρο, τον κ. Σταθόπουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση και του συγκεκριμένου έργου, αλλά και μια σειρά δράσεων που δρομολογεί ο Δήμος Αμηταίου και πραγματικά είμαι περήφανος γιατί εκπροσωπώ ένα Δήμο που κάνει βήματα προσπαθώντας συναντικά βήματα, προσπαθώντας να αλλάξει το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής και του Δήμου αλλά γενικότερα της περιοχής. Να ευχαριστήσω όλους για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δράσης, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για τη χρηματοδότηση περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την σύνταξη μελετών για τα αποτράσεις ταμείων, για την σύνταξη των δύο αρχιτεκτονικών συστημάτων της καρποστικής ζώνης της Βεγορίδας, μια λεκάνη πλούσια και εύκολη για να βρεθεί στο πρωτογενή τομέα, αλλά και για την αρχιτεκτονική ζώνη της Λάθαρης Ιμανίδητας. Μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, για μια έκταση περίπου 100 χιλιάδων στρεμάτων, γιατί 100 χιλιάδων στρεμάτων που με την χρηματοδότηση των δύο μελετών, παραλαμβάνω από πίστη και είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ, θα πάρουν σαν χρωστά τα δύο αρχιτεκτονικά συστήματα που πάνω γυρευόμαστε να αναπτυχθούν στη λεκάνη της Βεγορίδητας και στη λεκάνη της Χιμανίδητας. Κύριε Πρόεδρε, δράμα με τη ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος Αμηταίου από το 2016-2017, βλέποντας την μετάβαση, έχει προχωρήσει και στην κατασκευή δύο πυρολεπίδων για να στηρίξει την επέμβαση του Αμηταίου, η οποία στηριζόταν από την κυρία στην Ελληνική Ενέργεια από τον Αίσα Μικροφυλάκη που είχε κλείσει. Έχει κατασκευάσει δύο πυρολεπίδες περίπου 14,5 εκατομμύρια ευρώ για να δούμε ο Δήμος 8,5% περίπου 50-50 στους δύο λέριδες. Άρα,
δίνουν την κατεύθυνση της άλλης οικονομίας, της πράσινης ανάπτυξης, κυρίως της κοινωνικής οικονομίας. Περιμένετε αυτή τη στιγμή ολόκληρη την ιδέα του αμύλιου με βιομάζα, κυρίως με βιομάζα, με υπολείμματα, κρατικά υπολείμματα από την ελληνική περιοχή, δίνοντας προστιθέμενη αξία και στα αγροτικά προϊόντα και στην οικονομία της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά, θα ήθελα λίγο, κύριε Πρόεδρε, δεν θα με αποχωρήσω, να δείτε και μία πρόταση που θα σας κάνω να προχωρήσω και να εξυπηρετήσω με τον κύριο Πρόεδρε, γιατί θα πρέπει να φτάσω να μιλήσω, να χρησιμοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε προϊόντα απορριμμάτων, τα τελεγενή προϊόντα απορριμμάτων. Έχουμε πάρει τις σχετικές περιβαλλοντικές εκδοχήσεις. Είμαστε με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στη συνεννόηση. Και με τον κύριο Βουλευτή κάναμε επαφές με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, ώστε να προχωρήσουμε σε αυτό που πραγματικά είναι ο στόχος, εθνικός στόχος, η κοινωνική οικονομία. Θα θέλαμε λίγο να στηρίξετε την προσπάθεια που θα κάνουμε να κάνουμε εκείνες τις συνεργασίες και να χρησιμοποιήσουμε εκείνη την κοινωνική τεχνολογία, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα ελεκτροκινή απορρίμματα της εταιρικής μας και όχι μόνο. Και πάλι καλωρίζω προς τους νέους το συγκεκριμένο κτίριο, ένα κτίριο το οποίο πραγματικά θα δώσει αυτό που θέλουμε να μεταμορφώσουμε να αναλάβουμε στη νέα γενιά, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε έτσι μέσα από καινοτόμες δράσεις, νέες τεχνολογίες, αλλά και μέσα από τεχνολογίες στον πολιτικό τομέα και δράσεις στον πολιτικό τομέα που είναι πολύ σημαντικά. Καλή δύναμη και καλό ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ένα καλό παράδειγμα για τομεακή συνεργασία. Ένας φορέας της κοινωνίας των πολιτών, ο όμιλος των εγώνων αυτοί μας, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Αμυνταίου, και φυσικά με την οδότηση του πράσινου ταμείου, βλέπουμε πώς διαφορετικοί φορείς μπορούν να συνεργαστούν για να επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και χρειάζεται την τομεακή συνεργασία, γιατί με συνέπειες μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Θα παρακολουθήσω τον κύριο Αντωνιάδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να έρθουμε σε κάνα συνεργασμό. Κύριε Αντωνιάδη. Ευχαριστώ. Λίγο πιο κοντά στον χρόνο, να πάμε στους κατοικούς. Άρχοντας τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να καλωσορίσω όλους τους τοπικούς επισκέπτες, πρώτον τον κύριο Σταθόπουλο, τον πρόεδρο του Πράσινου Κοινοβουλίου, τον κύριο Σοφό και όλους τους τοπικούς επισκέπτες, μας τιμούμε την παρουσία τους από μέλη προς πρόεδρο. Να πω ότι αποτελεί μια ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα στα γένεια αυτού του εκπαιδευτικού κέντρου. Η ωφελημότητα είναι αυτονόητη και θα αναφερθούν στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του ομίλου, των ενεργών νέων, του εκπαιδευτικού κέντρου. Εγώ θα σταθώ πιο πολύ στο συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι υψηλός. Τι δείχνει? Δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια κάτι αλλάζει στον νομό μας και αλλάζει με αρκετά ταχύς ρυθμός. Σήμερα εγκαινιάζουμε το κέντρο, το εκπαιδευτικό κέντρο των ανανεώσιμων πηγών. Μόλις σήμερα το πρωί ο Υπουργός ο κ. Κρέκας υπόγραψε 900.000 ευρώ για τη λειτουργία ενός κέντρου. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία επίσης των νέων του ομίλου ενεργών νέων της Φλόρινας. Και από ό,τι ενημέρωσε ο πρόεδρος, πρέπει να είναι ο πρώτος στην Ελλάδα ή, εν πάση περιπτώσει, ένας από τους λίγους που πρόκειται να λειτουργήσει. Και είναι το κέντρο καινοτομίας και εκπαίδευσης, που είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό στα πλαίσια της δίκαιης μετάβασης με χρηματοδότηση μέσα από το πράσινο ταμείο. Επίσης, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος, σε αυτό το μικρό Δήμο των 17.000, μέσα 17. Το 17.000, εκεί που δεν βρίσκαμε ένα ευρώ για μελέτη, μετά από περιπλάνηση 2 ετών, πήραμε ταυτοχρόνως με επιβολή και με τη βοήθεια του Πρωθυπουργού δύο μελέτες. Δύο μελέτες.
οποίες για πρώτη φορά, επειδή δεν υπήρχαν χρήματα, χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πρώτη φορά γίνεται από Πράσινο Ταμείο να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις μελέτες σε ένα τέτοιο μικρό δήμο, 4,5 εκατομμύρια. Και σήμερα ο κύριος Κρέκας τι υπόγραψε επίσης, υπόγραψε αυτό που ζήτησε ο κύριος Γόζου, πολύ σωστά, ένα τεχνικό σύμβουλο. Υπόγραψε λοιπόν 200.000 για να υπάρξει ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα υποβλέπει και θα βοηθήσει την περιφέρεια. Ήταν και αυτό ένα πολύ θετικό βήμα, η εκπόνηση αυτών των δύο μελετών να έρθει στην περιφέρεια της Μακεδονίας. Τώρα έχουμε το δικό μας από τον Περιφερειάρχη, εννοείται και τον Περιφερειάρχη και τους περιφερειακούς μας συμβούλους, και θα παρακολουθούμε εκ του σύνεχης την πρόοδο με τη βοήθεια του τεχνικού συμβούλου αυτών των δύο μελετών. Υπόλοιψε βεβαίως και 1.900.000 για το πολιτητήριο της Φλόρινας, μια πονημένη ιστορία. Και γενικά θέλω να πω ότι στην περιοχή μας συντελείται μια επανάσταση. Επειδή τώρα ξεφεύγω από το χαρακτήρα του τυπικού χαιρετισμού, γιατί όλοι εδώ κουβαλάμε από μια ιδιότητα και εκπροσωπούμε ένα θεσμό και ένα σύλλογο, είναι πολύ καλό και θα ανταλλάξουμε και πέντε απόψεις. Εάν σκεφτείτε το ποσό το οποίο πρόκειται να διεκδικηθεί τα επόμενα 7 χρόνια, ισοδυναμεί με 5 ΕΣΠΑ και ένα ΕΣΠΑ του κρατικού 6. Δηλαδή στα 7 επόμενα χρόνια η περιοχή μας θα διαχειριστεί 7-6 ΕΣΠΑ. Δηλαδή κάθε χρόνο και ένα ΕΣΠΑ. Με πρώτο, με επίπεδο δόρατο, θεωρώ το καλύτερο όρο των αναπτυξιακών όρων. 70% και έχουμε λοιπόν εδώ και στου νέου και νέου. Εκτός από τους τοπικούς επιχειρηματίες, οι νέοι ρόλοι έχουν και το πείδημα. Έρχεται η ώρα οι νέοι δικοί μας, οι οποίοι έχουν και τα εφόδια, μπορεί να μην έχουν και την τεχνογνωσία και την εμπειρία, να ικανοποιήσουν τα όνειρά τους. Να βγουν και να κάνουν μια επιχείρηση μεταποίησης, όλοι αυτοί θα βάζονται, και να βάλουν 70% επιδότηση. 70% ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Σημαίνει σχεδόν 100% εξυπηρέτηση όλων του έργου. Το αγγίζει περίπου. Και τι είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο θα δώσει άμεση ζωή στην περιοχή. Να σκεφτούμε βεβαίως όλες τις αντικσότητες που για πρώτη φορά τα τελευταία 70 χρόνια μας βαραίνουν, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομική κρίση με την άνοιξη όλων των τιμών λόγω του πολέμου, που είναι ένα εμπόδιο. Ενώ είχα έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς επιχειρηματίες και είχαν έρθει σε επαφή μαζί μου και θέλησα να τους βοηθήσω και να έρθω στην περιοχή, από τους 8 μείναν οι 2. Ο ένας μάλιστα θέλει να κάνει και ενδιαφέρει τη ζωή, και αυτός είναι στην ψάχνη για οικόπεδο, θέλει να κάνει κατασκευή υλικών φωτοβολταϊκών παραγωγών. Που έχει άμεση σχέση. Και θέλει να κάνει και παραγωγή υλικών, και όλα τα υπόλοιπα είναι μια αλυσίδα, είναι τις τέσσερις επιχειρήσεις. Ξεκινώντας από την πρώτη. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι στο χέρι μας και έχουμε λοιπόν στον υψηλό συμβολισμό και λέω ότι για μένα είναι ένα παρήγορο και επιδοφόρο το ότι βλέπω τους νέους να ξαναμπαίνουν μπροστά. Μια περιοχή λοιπόν που οι νέοι μπαίνουν μπροστά, τότε σημαίνει ότι αυτή η περιοχή έχει προοπτική. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τον πρόεδρο και τα μέλη της διοίκησης των νέων, τον δήμαρχο και τους συνεργάτες του, γιατί ακόμα και η επιλογή αυτού του χώρου είναι πολύ σημαντική. Γιατί βοηθάει στην πολυπολικότητα της ανάπτυξης. Δεν τα μαζεύουμε στα βίντεο, σε μια πρώην περίπτωση, σε μια κομμόπολη, σε ένα κεφαλοχώρι, θα λειτουργήσει αυτό, θα δώσει ζωή. Το κτίριο είναι εξαιρετικό, η επιλογή είναι εξαιρετική, δήμαρχε και κύριε πρόεδρε, και θα δώσει ζωή και στην περιοχή. Άρα λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια και στον όμιλο ενεργό νέο και στον δήμαρχο και στους συνεργάτες του και το Δημοτικό Συμβούλιο και καλορίζικο, καλές δουλειές. Είμαστε εδώ σε οτιδήποτε πρωτοποριακό έχετε, όπως αυτό, όπως το κέντρο καινοτομίας και εκπαίδευσης και οτιδήποτε άλλο, είναι εδώ η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου να τα χρηματοδοτήσουμε. Θέλουμε λοιπόν ανθρώπους για να πάμε στην περιοχή μας μπροστά, γιατί το έχει. Θερμά συγχαρητήρια και καλορίζω. Κύριε Τονιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιας και το αναφέρατε, θα το συνεχίσω λίγο όσο επιτρέπετε. Αναφέρατε τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων στην περιφέρεια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από προγράμματα που είπατε. Αναφέρατε και το Κέντρο Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, το οποίο έχει ήδη επιληθεί με ένα άλλο μεγάλο έργο του Δήμου Μετροπόλεμου Φλόρινας, το οποίο
με το καλό θα ξεκινήσει μέσα στο 2022 και να δημιουργηθεί ένα πρότυπο κέντρο στην Δυτική Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα, το οποίο θα συγκεντρώνει τρεις χώρους, οι οποίοι είναι συνεδριακός, Θερμοκοιτίδα και Youth Hostel, που αυτό είναι ένα καινοτόμο έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί με το καλό στο Θεοδόρη Παπαδημοκρατίου στο Πράσινο Κοινοβούλιο, το οποίο θα έχει μέσα τη δυνατότητα να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές ιδέες των νέων που θα αναπτυχθούν το διάστημα αυτό, με σκοπό να ενταχθούν σε κάποιο από τα πράγματα που αναφέρετε και να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα της Εθνικής Κοινωνίας. Λοιπόν, κύριε Βέρκα, βουλευτή στη ΣΥΡΙΖΑ, για να συμβούμε το ρυθμό. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίζω και εδώ στους συγκεκριμένους και στο Πόλιο, Δήμαρχη. Και όλους σας, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή μέρα και με τον συμβολισμό. Εγώ θα ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στους ενεργούς νέους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το πρώτο βήμα για δράσεις περιβαλλοντικές προέρχεται, όπως και θα συζητήσουμε για άλλο καινοτομία, από μια ομάδα νέων ανθρώπων που ξεκίνησαν πρωτοβουλιακά αυτά τα παραδείγματα που πρέπει να κρατήσουν. Και βεβαίως το πράσινο το μήνυμα που χρηματοδοτεί, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξη και τόσο όσο συνάδελφό μου, να σας πω γιατί. Αυτή η περιοχή έχει στηρίξει το μεγαλύτερο διεθνιστικό επιχείρημα μέχρι λοιπόν, όπως ο κ. Λέβαιος, όπως όλη τη χώρα. Μετράει και λιγές μονοκαλλιέργειες του Λιγνίτη. Ακόμη υπάρχουν Λιγνίτες που αναβλέπονται στην Λεβέντη. Ακόμη υπάρχει μια κλάδα που το χωριό έχει ρημάξει την γύρω-γύρω την εξόδου στο μέσα από ορυχεία και δεν έχουν αποσυνδεθεί πάρα πολλές φορές. Όταν λοιπόν σε 3,5 χρόνια, ξεκινώντας με μια εξαγγελία της απολυτοποίησης, δεν έχουμε αυτή την παράμετρο να λύσουμε αυτές τις κλίες και να δώσουμε ένα σχεδιασμό που να περιλαμβάνει τέτοιες δράσεις, φυσικά και άλλες πολλές, αλλά να περιμένουμε να έρθουν 2-3 μεγάλοι επενδυτές που θα χρησιμοποιήσουν το δημόσιο χρήμα, το ευρωπαϊκό είναι το δημόσιο χρήμα, θα δώσουν και μερικές έσχερες και στις να τα φτιάξουν και να μην πέτει τίποτα για την τοπική κοινωνία. Και μιλώ για τις ενεργειακές κοινότητες για την τοπική κοινωνία, δυστυχώς αν είναι αδοκινητοποιητή ή δίνει. Κάνουν ενεργειακές κοινότητες πάνω να συνδεθούν, δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος και τα εξαγγέλματα που αδοκινητοποιήσουν, δεν φτιάξαν τα τέλεια, δεν συνδέονται. Έχουμε στον χρόνο, έχουμε συζητήσει ότι αυτές οι περιοχές πρέπει να έχουν γενναίο εξοικονομό ή μεγαλύτερες ανάγκες και δεν είναι η ηλεκτροπαραγωγή, είναι εξίσου μάλλον μεγάλες ιδέες ή μεγάλες εκπαιδευτές και συγκεκριμένο ψήφι στα σπίτια. Το εξοικονομό που είχε στο προχώρησε, το 22 πλήρωσε πολύ, το 21 δεν έγινε καθόλου, πήγε στο 22, δεν προχωράει έτσι η πράσινη τη μετάβαση. Και το λέμε, όπως είπε και ο κύριος μας, ότι είναι διακομμένα αρχές. Είναι και διακομματικά. Εμείς καταφέρνουμε παραγωγικές προτάσεις. Πρέπει να συνομιλούμε και στηρίζουμε και συγχαρητήρια για το σημερινό, συγχαρητήρια για το κέντρο καινοτομίας. Τα έργα καλά τα λένε, δεν φτάνουν. Είμαστε στο σημείο μηδέν. Υπόλοιπε από το πράσινο ταμείο. Να πούμε, να ξεκινήσω από το πράσινο ταμείο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει πρώτο εθνικό ταμείο δίκης μετάβασης στην Ευρώπη. Είχαν εξοικονομηθεί περίπου 30 εκατομμύρια νομίζω το 2018 και ήταν δέσμευση ένα ποσοστό 6% από το ΣΕΔΕ, τα δικαιώματα ρήπου, να πηγαίνει στις λιμνικές περιοχές για δράσεις, ανθρωποποίηση κτλ. Το 6% αυτό μπορούσε να τσιδάξει το 1%, ήρθε ο κύριος Τρέμπη στο 14% και τώρα μετά να πάει στο 3,5%. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα που έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί και το ταμιλιοφόρο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά συνειδητοποιείται μόλις πριν από λίγο. Λέμε, επειδή και σκέφτομαι, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Δεν θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Σταυρόπουλο. Τα χρήματα που έχουμε μαζευτεί το 2021-2022, νομίζω ότι κάνω λάθος και το 2022 πρέπει να φέρει τα 10 εκατομμύρια. Να δοθούν τα προτεραιότητα στις ελληνικές περιοχές και σε συγκεκριμένες δράσεις. Δράσεις που διαχέονται στην τοπική κοινωνία, που είναι ενεργειακές κοινότητες, επιμένουν να δράσουν όπως είναι αυτές των νέων, που είναι μικρά έργα, να γίνουν τα δίκτυα, να μπορούν τα μικρά έργα να λειτουργήσουν. Διότι πολύ ευκαιρία υπάρχουν πολλοί ευρωπαϊκοί πόροι, τα μία δίκης μετάβασης, τα μία ανάκριση, το λοιπόν, το καινούριο.
Δεν μπορεί αυτή να τελειώσει να εξαρτηθεί με δύο-τρεις μεγάλες επενδύσεις και να μην γίνει τίποτα στην τοπική κοινωνία. Εμείς λοιπόν και δεσμεύουμε γι' αυτό συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία του Συμμάχους και να είναι πολύ σοβαρό. Δεν θα κρίνω με την κριτική, αλλά νομίζω πρέπει να ακούγονται αυτά για να έχουμε ή τη συμμετοχή. Δεν υπάρχει δίκαιη μετάβαση χωρίς ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση. Εδώ γίνει μετάβαση, έχουν γίνει φορείς, δεν συμμετέχει, ούτε κάνει τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κάπου προδομικά σχέδια, έχει γίνει. Πρέπει να δώσει στους ανθρώπους, παράδειγμα. Ποιος χρειάζεται τελικά προδομικά σχέδια και πώς δήλωσε η γνώμη σου, η πρότασή σου συμπεριλαμβάνεται. Πού είναι οι φορείς των νέων. Το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης περιλαμβάνει μέχρι φορείς που ασχολούνται με την ποιότητα των φύλων. Είναι πολύ ανοιχτά αυτά στην Ευρώπη και εμείς έχουμε αυτή την προσέγγιση. Πολύ ανοιχτά, πολύ συμμετοχικά, πολύ γλυκιά και μάλιστα εμείς λέμε ότι το 50% των έργων ΑΠΕ πρέπει να γίνονται από μικρά έργα, από τοπικά και ενεργειακές κοινότητες και το 50% μεγάλες επενδύσεις γιατί χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις. Δηλαδή κάνει το κράτος ενέργεια ψηφιοποίησης, χρηματοδότησης, συμμετοχής και έρχονται οι τοπικές κοινωνίες μέσα με μεγάλους επενδυτές και χτίζουν πάνω σε αυτά. Με καινοτοπίες και τα λοιπά. Θέλω να πω, κλείνω σε αυτό, ότι δεν πάνε καλά και περνάω στο επόμενο, πόσο σημαντικό είναι αυτό το κέντρο. Πριν μερικά χρόνια μπορεί να μην δίνουν πολύ σημασία ένα κέντρο, το οποίο σε μένα κτίριο δεν είναι έτσι. Σήμερα η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Ποια τη ζούμε. Δεν μπορεί πια κανείς να χάσετε τρεις δεκαετίες ενός παγκόσμιου κοινότητα, τρεις δεκαετίες, με τις πετρελαϊκές να κάνουν διάφορα Ινστιτούτα και να λένε δεν υπάρχει κλιματική με το ένα με το άλλο, με το κέντρο, με τις αγορές, όλο αυτό ιστορία. Και τώρα είμαστε στο σημείο μηδέν. Άρα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί όλη η κοινωνία. Και να, γιατί να το πω για αυτό, γιατί σήμερα η παγκόσμια κοινότητα είναι πολέμουσα, πρέπει σήμερα όλο και όλες οι προσπάθειες να είναι να σώσουν τον πλανήτη. Σε αυτή την προσπάθεια, οι νέοι άνθρωποι, είδα και μία πρόσφατη μέρες από το Ευρωπαϊκό, είναι πολύ πιο ευαίσθητοι και πολύ πιο εύκολα αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό και με ευελιστικά κινήματα, κάθε Παρασκευή, πηγαίνουν και τη σωτηρία του πλανήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στις δικές μας γενιές, και νομίζω με αυτή την ευκαιρία και με την διαδραστικά και είναι όντως είναι καλό ακόμα περισσότερο να λέμε να μαθαίνουν, θα προσφέρει πάρα πολύ. Σταματάω εδώ, ξαναδηλώνω το μπράβο για οτιδήποτε γίνεται στην περιοχή σε αυτό το τομέα. Θα ζητούσα περισσότερα αξιοποίηση των χρημάτων και στο κινητοποιούνται και να ξέρουμε και που πάνε και βοηθάμε κι εμείς. Κάνουμε παραγωγικές προτάσεις. Νομίζω ότι κάνουμε μια αντιπολίτευση προγραμματική για τον πρώτο τόπο και τον πρώτο της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτρα, μέσα και το αναφέρατε και αυτό. Θα ήθελα να πω ότι ο όμιλος των εγώ αναφερόντας ήταν ο μοναδικός δυναμικός φορέας, ο οποίος υπηρεστηριμός και διαβούλης ειδική και μετάβαση. Δηλαδή, οι προτάσεις που τα κατέθηκαν ήταν προτάσεις οι οποίες ανέκυψαν μέσα από συζήτηση και διάλογο νέων της περιφέρειας δική Μακεδονίας. Ήταν προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση και παρότι δεν ήταν η νεολαία στο τρένο αυτό τη διαβούλευση από την αρχή, προσπαθούμε έστω και τώρα που θεωρούμε ότι η διαδικασία τη μετάβαση δεν είναι κάτι το οποίο έγινε η διαβούλευση και είναι μια διαδικασία δυναμική. Θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα οι προτάσεις των νέων είναι προτάσεις που μπορούμε να ληφθούν υπόψη και ποτέ δεν είναι αργά να καταθέσουν ακόμα περισσότερες. Κύριε Βόσμο, σας παρακαλούσα να πείτε ως περιφερειάρχης Φλόρινας να μας κάνετε και εσείς ένα σύντομο χαιρετισμό. Λόγω σε εσάς. Καλησπέρα. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σταθόπουλο και τον κύριο Σοφό στην περιοχή μας, στην αγγλική περιοχή μας, στην οποία έχουμε επιλέξει να μείνουμε. Δεν μείναμε από αναγκαιότητα, αλλά επιλέξαμε να μείνουμε εδώ. Γιατί αγαπάμε αυτόν τον τόπο, γιατί τον γνωρίζουμε, γιατί μας αρέσει να ζούμε εδώ. Και όχι μόνο μας αρέσει να ζούμε εδώ, αλλά θέλουμε και τα παιδιά μας να ζήσουν. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε οι νέοι άνθρωποι, θα πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουν. Αλλά να έχουμε και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που κάνουν τη διαβίωση εδώ
αξιοπρεπή. Και χωρίς να τα ιεραρχήσω, θα έλεγα να υπάρχει εκπαίδευση στην παιδεία, να υπάρχει υγεία, η απασχόληση στη δουλειά και η ψυχαγωγία. Είναι γεγονός ότι, όπως είπε και η κυρία Βερκαφέ, αυτός εδώ ο τόπος, μέσα από τα σπλάνα του, έδωσε ενέργεια σε όλη την Ελλάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι βιάσαμε αυτόν τον τόπο. Ήρθε η ώρα τώρα να αποκαταστήσουμε αυτή τη ζημιά η οποία έγινε. Έγινε βέβαια προς όφελος της κοινωνίας και της πατρίδας. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να αφήσουμε έτσι να χάσουμε οι πηγές, να αποκατασταθούν και να δημιουργηθούν και νέες ευκαιρίες. Νέες ευκαιρίες για να μείνουν οι νέοι. Γιατί κακά τα ψέματα. Αν οι νέοι φύγουν από αυτόν τον τόπο, θα φύγουν και μεγαλύτερα. Και το ξέρουμε εμείς που είμαστε γονείς, ότι κάποια στιγμή αν τα παιδιά μας φύγουν, θα αναγκαστούμε και εμείς να μετακινηθούμε κάπου άλλο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσω του οποίου επιχειρείται να γίνει μια δίκαιη μετάβαση. Και λέω επιχειρείται γιατί προφανώς ένα πρόγραμμα ποτέ δεν είναι τέλειο. Και γι' αυτό κάνουμε συνεχώς μια διαβούλευση, καταθέτουμε προτάσεις, προσπαθούμε να εντοπίσουμε αδυναμίες ώστε να διορθωθούν και πραγματικά να δημιουργηθούν εκείνες τις συνθήκες που αυτός εδώ το τόπος θα γίνει αξιοπρεπής για τη διαβίωσή μας, αλλά και ελκυστικός για να το νοικιάσει. Έναν από τους σκοπούς μου θα τους υπηρετήσει και αυτό εδώ το παιδί. Γιατί κακά τα ψέματα, η κλιματική αλλαγή, πλήρη του κόσμου το διαπιστώνουμε καθημερινά και στον τόπο μας, αλλά και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την τηλεόραση που βλέπουμε καταστροφές οι οποίες γίνονται ανά τον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι θα βάλουμε όλα τα δυνατά μας και ότι θα αξιοποιήσουμε πλήρως τα κονδύλια τα οποία είναι διαθέσιμα. Και βέβαια και το Πράσινο Ταμείο βοηθάει αυτή την προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση αυτής της περιοχής, για την ανόρθωση αυτής της περιοχής. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σταθόπουλο γιατί με εστερνίζεται, υιοθετεί, θα έλεγα και ότι συμβάστηκε μαζί μας στην κατάσταση που έχει έτσι προκύψει και θα έχουμε και την βοήθεια και στο μέλλον. Όπως επίσης να αναφερθώ και στον κύριο Σοφό, ο οποίος από τις αλλά και μέσα από τις υπηρεσίες τις οποίες καλύπτει να προσφέρει, έχει πάρει και αυτός μια προτεραιότητα ώστε τα προγράμματα και οι προτάσεις οι οποίες βέβαια ανταποκρίνονται στο ζητούμενο να προωθούνται, να χρηματοδοτούνται και να έχουν και αποτέλεσμα. Θέλω να ευχηθώ καλή λειτουργία του κέντρου, καλή συνέχεια και βεβαίως να διευρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις δράσεις για να πετύχουμε το τελικό στόχο. Να έχουμε μία όχι μόνο δίκαιη μετάβαση, αλλά και μία άλλη πολιτική για αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για την αναστάτωση τώρα. Χρειάζεται να κινείται λίγο το αίμα. Λοιπόν, κλείνουμε τον κύκλο των χαιρετισμών στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον κύριο Καφανίκη, ο οποίο εκπροσωπεί τον Δήμο Πλεόρδα. Ευχαριστούμε. 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 Καλησπέρα σε όλους. Να καλωσορίσουμε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Να σας ευχαριστήσουμε για τον τρόπο που κάναμε αυτόν εδώ να δούμε από κοντά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεται στο τόπος. Γνωρίζουμε τη διάθεσή τους. Εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα που είναι στα εγκαίνια αυτού του κέντρου νέου κέντρου πληροφόρησης των νέων.
ως εκπαιδευτής ενηλίκων από πλευράς της ΕΓΙΣΕΑ, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ καλή προσπάθεια που κάνουμε σήμερα και θα τη στηρίξουμε όλοι μόνοι μας τις δυνάμεις. Έπρεπε να το είχαμε κάνει μια δεκαετία πριν, ξέροντας όλοι ότι ο Λιγνίτης Σιτήρη έπρεπε να οργανωθούμε με νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε άλλους τομείς. Παρ' όλα αυτά, είμαι περίεργος που ακόμα και σήμερα γίνεται μια προσπάθεια. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, της δικάς μας και θεωρώ και της περιφέρειας, και όποιον την καρδίζουν θα δούμε είναι σήμερα ή θα δούμε αύριο, είναι να δώσουν γνώση στους νέους. Γνωρίζοντας ότι η γνώση είναι δύναμη, θέλουμε να δυναμώσουμε τα παιδιά μας να μπορούν να γίνουν στον τόπο μας. Έχοντας λοιπόν τις πληροφορίες ότι πολύ εκπαιδευμένο προσωπικό, μεγάλες προσπάθειες γίνονται για να έχουμε τα παιδιά μας τελειώδη του Πανεπιστημίου σήμερα, δεν βοηθούν την προσπάθεια που έχουμε κάνει εμείς έως σήμερα. Γι' αυτό θα στηρίξουμε όλοι μαζί, θα είμαστε δίπλα σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία και ο Δήμαρχος ο Βασίλης ο Γιαννάκης και στέλνει τους χαιρετισμούς σε όλη την εντύπωση και σε όλους εσάς είναι στην Αθήνα καθοδόν, γι' αυτό δεν μπορούσε να έρθει. Θα πούμε το εξής, ότι εμείς οι παλαιότεροι έχουμε κάνει λάθη και πρώτος εγώ, τα λάθη είναι τα εξής, ότι είτε σε συνδικαλιστικό φορέα είσαι, είτε ερετός είσαι, άμα δεν έχει καιρός να μπει στη σύνταξη και να μην μπορείς να περπατήσεις, δεν δίνεις λόγο στους νέους. Σήμερα η πρωτοβουλία φέρνει ότι οι νέοι μας προσπεράσαν όλους μας. Και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για αυτή την πρωτοβουλία. Εγώ όπως εργαζόμενος του ΑΕΣΑ Μητέρου που έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να μεγαλώσω την οικογένειά μου 31 χρόνια εργαζόμενος στον ΑΕΣΑ Αμυντέρου που τότε μου έδωσε την ανθρώπινη αυτή ο Θεός να μεγαλώσω αξιοπρεπώς τα παιδιά μου να σπουδάσω και να ζω σήμερα αξιοπρεπώς. Θεωρώ ότι είναι ένα μήνα για να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να δουν αυτά που μου χάρισε εμένα ο Θεός και η περιοχή. Θέλω να σας δώσω την πλήρη στήριξη. Θα είναι δίπλα σε όποια πρωτοβουλία των νέων και εγώ και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή της Φόρνας σήμερα, αλλά για να πετύχουμε κάτι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ανεξάρτητα να αφήσουμε πολιτικές και άλλες διαφορές που έχουμε. Στόχος είναι ενθάρρυνση των νέων, δεν την έχουμε κάνει σήμερα, ενθάρρυνση και δίπλα τους να είμαστε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία, γιατί οι νέοι σήμερα εύχομαι να μας ξεπεράσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπανίκη. Κύριε Σταθόπουλε, ακούσατε πολλές φορές το όνομά σας. Ήρθε η ώρα να έρθετε και εσείς στο βήμα, σας παρακαλώ πολύ, να κάνετε την τοποθέτηση με χαιρετισμό και ο κλάδο κρίνεται σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ και μας τιμάει η παρουσία σας και ο λόγος σας. Κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριοι βουλευτές, κυρίως ΟΠΕ και αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι χαρά για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η πρόσκληση σήμερα εδώ προέρχεται από ανθρώπους που συνδυάζουν τη νεότητα με την πρωτοπορία. Δεν είναι μικρό πράγμα, είναι ένα κριτικό μέρος όπως ο Φιλότος, το οποίο νομίζω ότι για πρώτη φορά επισκέπτομαι από κοντά και τα αρκετή από το διάστημα. Αποκτά ένα εκπαιδευτικό κέντρο που θα είναι ο καθρέφτης του μέλλοντος στις νέες γενιές. Είναι πολύ μεγάλη σημασία, μιλήσατε εκπαιδευτικοί κατανοητοί από μένα για τη σημασία του να μάθουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για την αφόρτωση και την εξάλληψη των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής από μικρή ηλικία. Είναι εδώ ο τόπος αυτός, είναι εδώ η ευκαιρία αυτή. Και το ότι όπως πληροφορήθηκα θα υπάρχει δυνατότητα, είχαμε 70 μαθητές εβδομαδίως και 1500 συνολικά στον τόπο εδώ να έρθουν σε επαφή με όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να κάνουν και πιθανόν σε εμείς οι παλαιότεροι και οι παλαιότεροι από εμάς θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει, αλλά δεν τα έχουμε κάνει, είναι το πρώτο χαρούμενο και ελπιδοφόρο γεγονός. Το δεύτερο δεν είναι τόσο το ότι άκουσα πολλές φορές το όνομα του Πράσινου Ταμείου, αλλά το ότι αισθάνομαι
πραγματικά αισιοδοξία καταφέρω, διότι την τελευταία τριετία που έχω την τιμή να προεδρεύω το Διοικητικό Συμβουλίο του Τράσιμου Ταμείου, μπορεί περίπου 10 εκατομμυρίων, καθώς το έχω μερίδιο από το, τα 13 ακόμα εκατομμύρια για την επιδότηση, χορήγηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που θα αλλάξουν τη στιγμή αντικείμενο στο πλαίσιο της δίκαιας μετάβασης, πέφτουν σε έναν τόπο που τουλάχιστον στα 8 προηγούμενα χρόνια του Πράσινου Ταμείου δεν είχε χρηματοδοτηθεί ούτε με μισό ευρώ. Δεν είναι αυτό που είπε η κυρία Πέρκα ως παρέλαση να τρέξουμε πιο γρήγορα. Από την επιτραπή να πω ότι όταν αναλάβαμε το Πράσινο Ταμείο, το μόνο που βρήκαμε είναι καλές προθέσεις, σίγουρα πίστης του πρόγραμμα, σίγουρα να μην υπουργική απόφαση τριών σειρών όλα και όλα. Προφανώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά πω ότι δεν θα τα επαναλάβω, τα είπε ο κ. Δήμαρχος αναλυτικά, το είπα τα παιδιά των ομίλων ενεργών με ομφλόρενος, όπως και ευχαριστώντας την πρόσκληση δίπλα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ξεκίνημα για τα χρόνια που έρχονται. Και ο τρίτος λόγος ασφαλώς είναι ότι ο τόπος εδώ είναι συμβολικός, γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο περιβάλλοντος και ως ένα μήνυμα ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι εδώ, αλλά και εμείς είμαστε εδώ για να τις αντιμετωπίσουμε και να παραδώσουμε κάτι καλύτερο στις επόμενες γενιές. Πέρα από ότι δύο μονάδες χρονικά πρόπες έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους και με όλα αυτά που είπαμε, να μην τα επαναλαμβάνω, έχουν μπει ήδη και είναι ορατό στην τοπική κοινωνία. Στη δίκαιη μετάβαση στον δίκαιο μετασχηματισμό, στον βιώσιμο μετασχηματισμό. Μία περιοχή που έχει λίμνες, που έχει νερά, μία περιοχή που έχει τον ΑΡΤΟ, μία πολύ σημαντική οργάνωση με πανελλαδική και πανευρωπαϊκή ενδεχομένως αναγνωρισιμότητα και ευέλεια και προφανώς ρόλο. Μία περιοχή η οποία καλύτερα κάνει όλα αυτά που είπαμε και πολλά περισσότερα στο μέλλον, που δυστυχώς έχει μία μείωση πληθυσμού την τελευταία δεκαετία κατά 12%. Όλα αυτά που λέμε δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι απλά σχέδια, δεν είναι πράγματα που γίνονται. Είναι ακριβώς για να είμαστε αισιόδοξοι και να συνεργαστούμε όλοι οι κόμματα, αυτοδιοίκηση, φορείς του δημοσίου, ιδιώτες, οργανώσεις ενεργών πολιτών, ούτως ώστε 10 χρόνια μετά να είμαστε πρώτον όλες και όλοι καλά και να έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε για το ακριβώς αντίθετο για όλα αυτά τα πράγματα και όσα άλλα θα σχεδιάσουμε και θα μείνουμε. Όλοι περαστικοί είμαστε από αξιόλογες θέσεις, μετά από εμάς θα έρθουν άλλες και άλλοι. Μετά από 10 χρόνια να έχουμε την ευκαιρία είτε σε αυτό το κέντρο, είτε στο νέο κέντρο καινοτομίας, θερμοκοιτήτα με όλα αυτά το hostel και όλα αυτά που αναφέρθηκαν στο κρίκι, να μην τα επαναλαμβάνω. Το μήνυμα το οποίο το πιστεύω κατά θα είναι αισιόδοξο να είναι και αυτό μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δηλώνω με κάθε ειλικρίνεια ότι μπορεί να κάναμε όσα κάναμε. Προφανώς από τους 4 τύπους του γραφείου μας ή των χώρων που σχεδιάζονται αυτά τα προγράμματα δεν μπορούμε να έχουμε μαγικές λύσεις. Η συνεργασία όλων είναι περισσότερο χρήσιμη και απαραίτητη από ποτέ. Ήδη πήρα μία ιδέα από αυτό που είπατε, κύριε Δήμαρχε, για την πολύ μεγάλη αυτή ανάγκη, την οποία δεσμεύουμε όχι από τους πόρους των ερχόμενων, αλλά σε συνεργασία προφανώς με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να βρούμε τον τρόπο να το υλοποιήσουμε. Όπως πολύ σωστά και ευχαριστώ τον κύριο Αντωνιάδη, που τελευταία αναφέρθηκε στην τεράστια προσπάθεια που κάναμε, ένα όμιλο, ένα σχέδιο ετών με τις δύο μελέτες, επιτέλους να βρούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο. Και πέρα και πάνω απ' όλα, εύχομαι στους διοργανωτές, τα παιδιά του ομίλου ελληνικών νέων, να βρουν κινητές και όπως δραστηριοποιούνται στην Φλόρινα, να δραστηριοποιηθούν στην Κοζάνη, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, στα Κρεβενά, πιθανόν και σε άλλες περιοχές, οι οποίες καλύπτονται από τα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και την κοινωνική οικονομία που θέσαμε από το 2020 και ήδη σχεδόν έχουν τελειώσει στο σύνολο των Δήμων στη διάθεση των τοπικών Δήμων που δικαιούνται ελληνικό χώρο. Περιμένουμε τις ιδέες σας, περιμένουμε την πίεση σας και το εννοώ αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι μπορεί μαζί μπορεί να καταφέρουν πολύ περισσότερο από ό,τι λίγοι. Και ευχαριστώ για αυτά ακόμη φορά και εύχομαι τα καλύτερα στην τοπική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Y
Κύριε Σταθόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσία σας σήμερα εδώ μας τιμά ιδιαίτερα και ηθικό βάρος για εμάς, όπως και η παρουσία σας από το πρωί. Άλλωστε, η παρουσία του κ. Σοφού και τη κ. Βελεπτού, του κ. Κουνιάδη και πολλών άλλων εδώ μέσα, και σας προσκαλούμε και επίσημα από το πρωί με την έναρξη του πρώτου συνεδρίου νεολαίας της Δυτικής Μακεδονίας στην Φλόρινα, στο ξενοδοχείο Λίμνος και για τρεις ημέρες. 202 οι συμμετοχές ήδη εγγραφές, που σημαίνει αύριο ότι περιμένουμε τουλάχιστον 150 νέα παιδιά από τη Δυτική Μακεδονία να ξεκινήσουν ένα διάλογο. Ένα διάλογο ο οποίος βασίζεται σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε. Και είναι η πρώτη φορά που οργανωμένα η νεολαία και οργανωμένα μετάξεις διοικητικής οργάνωσης υπό την Εκκλησία του Μήλου Μεγάλου Μακεδονίας, χωρίς καμία κομματική ενδοτική, χωρίς καμία δέσμευση, ελεύθερα συζητάμε τα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας και ο διάλογος που ξεκινάει σήμερα εδώ συνεχίζεται άλλο το πρωί. Άλλωστε, ο όμιλος των Ερμόνων Φλόρινας έχει τα επίπεδα ενασχόλησή του ως εξής. Φλόρινα, Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα, Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Ομίλου των Ερμόνων Φλόρινας χρησιμοποιεί τη λέξη πλανήτη πολύ συχνά, γιατί έχουμε φτάσει στις τέσσερις άκρες του κόσμου μέσα από τα προγράμματα κοινωνικότητας συναλλαγής και εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία, είναι πραγματικά μοναδικές. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, δηλαδή να φέρουμε καλές πρακτικές και αυτό που λέμε σκέφτομαι παγκόσμια και ευρωτοπικά, εμείς το κάνουμε πράξη. Δεν θα πω πολλά γιατί δεν θέλω να σου πω όσο πολλά κόστα. Θα καλέσω τον πρόεδρο του Μήλου Μεγάλων Αφρών και ηγητή του Μήλου να μας πει δύο λόγια και να μας καλωσορίσει επίσης προς τα λόγια σας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να καλωσορίσω δύο προεδρές του νομού Φλόρινας, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, τον Δήμαρχο, ο οποίος μας φιλοξενεί κιόλας, τον κύριο Σταθόπουλο, τον κύριο Νάσο Σοφό, τον Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Γιάννη Γιάννη, που είναι η περιοχή του βίντεο, τον κύριο Γιάννη Στρατάκη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο επίσης, τον Αντιδήμαρχο Φλόρινας, τον Περιφερειακό Σύμβουλο του Πρόεδρου του Περιφερειακού, τον κύριο Κοσέ, τον Αντιδήμαρχο του Δήμα Μοντέου, τον Χρήστο τον Θωμαίδη, το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας και πρόεδρο του Πρόεδρο, τον Αντιδήμαρχο επίσης Αμοντέου, τους υπόλοιπους δεν τους γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια, να καλωσορίσω τον κύριο Τάπο λοιπόν, και τους συνεργάτες μας, τους φίλους μας από το Green Tank, που είναι εδώ πέρα, τον Αποστόλη τον φίλο μου, το ξέχασα, γιατί είχε ένα κύριο Δημοτικό Σύμβουλο επίσης. Λοιπόν, για να τελειώσω και να σας ευχαριστήσω πάρα για να ξεκινήσω πριν 1,5 περίπου χρόνο, μάλλον πριν 2 περίπου χρόνια, συζητούσαμε με τον Χρήστο Θωμαίδη για το πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει στην περιοχή των Μηδέων και να δώσει ειδική βαρύτητα στο θέμα της ενέργειας, ίσως της εκπαίδευσης, της ενεργοποίησης των νέων ανθρώπων σε αυτή την περιοχή. Αυτό έγινε πράξη με την πρόταση που κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρσι τον Απρίλιο, με την αποδοχή και την υποστήριξη του Δήμου Μηδέων και του Δημάρχου του κ. Βιτάκη και του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο μας υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει ότι όταν υπάρχει πρόθεση και για συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κοινωνία των πολιτών, γίνονται πράγματα μαγικά. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο η αλήθεια είναι ότι μας προβλημάτισε για το πώς θα πάει, πώς θα λειτουργήσει, αλλά είμαστε τελικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο είμαστε αισιόδοξοι για τη λειτουργία του και για την δυναμική που μπορεί να αποκτήσει. Γιατί τα νεανικά χαμόγελα, τα γέλια των νεών μαθητών, των καθηγητών του γυμνασίου, του λυκείου και των φοιτητών μας, θα γεμίσουν ένα χώρο που θα το μεταλαμβαδέσουν τη γνώση, ίσως θα γίνονται πολλαπλασιαστές αυτές τις γνώσεις σε πολλούς άλλους νέους ανθρώπους που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε μια περιοχή που στεγάζει από την ανεργία, αυτό που θα πρέπει να συζητηθεί με τις νεανικές παρέες, με τα κοινωνικά και όλα αυτά τα κοινότητα,
υπάρχει και η ομορφιά του Αρτού, υπάρχουν και αυτές όλες οι δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε για να μην παραμένουμε όσο περιθωριοποιούμαστε, όσο βρισκόμαστε σε μια κοινωνία η οποία έχει τα αυτοκινοπικονομικά τη προβλήματα, τόσο περισσότερο οι νέοι μας τρέφονται και στις νόμιμες μορφές ψυχαγωγίας, οι οποίες είναι τροχοπέδι για την κοινωνία και για την ανάπτυξη και για την οικονομία. Πέρα από αυτό, αυτό το κέντρο, αυτός ο χώρος εκπαίδευσης, είχε και τη στήριξη των εθελοντών του Ομίλου Εκπαιδευτικών Φλόρινας, των νέων ανθρώπων από εκεί που πηγάζει αυτή όλη η ζωντάνια η δικιά μας. Γιατί εμείς πριν 14-15 χρόνια να ξεκινήσουμε, ήμασταν πολύ πιο κάτω, 40 χρόνια, όπως σε λίγο ακόμα είναι κάτω από τα 40, πολύ πιο κάτω από τα 30 μάλλον. Οπότε, όταν ονειρευόμασταν ότι κάτι θα κάνουμε σε αυτή την περιοχή, ήταν ακόμα όνειρο πατριώτη, να το πω έτσι απλά. Αλλά τα νέα τα παιδιά που συμμετέχουν σε δεκάδες προγράμματα και φέτος ήδη 160-170 νέοι βρεθήκαν σε χώρες όπως την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Δανία, τη Γαλλία. Μας φέραν πίσω, ήρθαν πίσω ενθουσιασμένοι με γνώσεις και όρεξη να δουλέψουν πάνω σε αυτό το πράγμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά επίσης να ευχαριστήσω για τη δημιουργία του κέντρου και τον Κώστα Παρασκευόπουλο, ο οποίος υπερέβαλε αυτό και πέρα από την τεχνική υποστήριξη και τα υλικά τα οποία εννοείται ήταν ο προμηθευτής αυτών των υλικών, αλλά έβαλε και προσωπική δουλειά και προσωπική εργασία για να στηθεί όλο αυτό, γιατί ωραία ήταν πολύ καλή χρηματοδότηση, αλλά ξέρετε ότι η δουλειά δεν πληρώνεται με μόνο τη χρηματοδότηση, θέλει και προσωπική δουλειά και τους εθελοντές μας. Οπότε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε ότι καταφέραμε και με αυτό που βλέπουμε και σήμερα έχουμε καταφέρει να έχουμε κοντά μας τον πολιτικό κόσμο της Φλόρινας, την υποστήριξη των δύο βουλευτών, οι οποίες συχνά έχουν έρθει σε επαφή. Η κυρία Πέρκα μας πήρε προσωπικά τηλέφωνο να συγχαρεί όλη την προσπάθεια και έχει βοηθήσει σε όλες τις προσπάθειες. Η τοπική αυτοδιοίκηση στο ίδιο πλαίσιο. Οπότε δείχνει ότι κάτι καινούριο, κάτι νέο πάει να δημιουργηθεί στην περιοχή, κάτι ελπιδοφόρο. Αλλά να πω και τώρα σε εμάς να στηρίξουμε και τις προσπάθειες της νέας γενιάς, γιατί η νέα γενιά στη Δυτική Μακεδονία και στη Φλόρινα έχει πολλές προτάσεις, έχει πολλές ιδέες, έχει πολλά όνειρα. Αλλά αυτά τα όνειρα πρέπει να μαζευτούν. Αυτό θα κάνουμε αύριο, να μαζέψουν αυτές τις προτάσεις. Τις έχουμε κάνει ήδη, το κάνουμε ήδη 2 χρόνια. Αλλά να γίνουν και πράξη από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Τη στήριξη τουλάχιστον του Υπουργείου Ανάπτυξης και από τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, την έχουμε. Έχουμε συζητήσει μαζί του, έχουμε βρεθεί το περασμένο διάστημα σε συναντήσεις και με τον κεφαλή, τον πρόεδρο του σχεδίου Δήμητρης Αυτοδιοίκησης, τον κύριο Ζουλή. Έχουμε κάνει τις διαβουλεύσεις. Έχουμε κάνει ό,τι ακριβώς δεν γίνεται σε άλλα επίπεδα στην χώρα μας, δυστυχώς. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η διαδικασία είναι, κύριε Σουφέ, εντελώς ευρωπαϊκός. Συμφωνήστε ότι προσπαθούμε σε αυτό το επίπεδο να φέρουμε κάτι από αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο, φορέας υποδοχής, είμαστε φορέας υποδοχής και του Γιούρο Ντάιρ της Δυτικής Μακεδονίας, με την κυβέρνηση του Κώστα Στεργίου, που γι' αυτό συντελοντικά έχει δώσει τεράστια όθηση και τεράστια δύναμη και μέσα από την επιστημονική εταιρεία και την ικανότητα για προκειμένου να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Ότι πρέπει να είμαστε κοντά στην Ευρώπη, πρέπει να ακολουθήσουμε και πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας προκειμένου να κάνουμε πράξη τις προτάσεις και τις πολιτικές αυτές που προτείνονται από την νεολαία και αφορούν την νεολαία. Οπότε δεν θέλω να μακρηγορήσω. Νομίζω ότι το κλίμα πλέον σε αυτό το πλαίσιο τουλάχιστον είναι πολύ καλό, πολύ θετικό και με την έγκριση του πλάνου μας για το κέντρο νεολαίας, καινοτομία και εκπαίδευση, το οποίο θα λειτουργεί στη Φλόρινα και δεν υπάρχει αντίστοιχο στην Ελλάδα, ούτε στα Βαλκάνια. Εκεί χρειάζεται μεγάλη στήριξη όμως των υπόλοιπων Φλόρινας και εκεί μπορούμε να προσελκύσουμε και εταιρείες μεγάλες και να μην γίνονται οι επενδύσεις μόνο στο κέντρο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Πάτρα, όπως ανακοινώνται πολύ ωραία σχέδια, αλλά μπορέσουμε να κάνουμε μία
πρόταση για αυτά τα μικρά τα κέντρα κοινοτομίας, προκειμένου να στηρίξουν την οικονομία και την κοινωνία και την ευρωπαϊκή μας. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. Θα τα πούμε πολύ περισσότερο αύριο στο συνέδριο Νεολαίας. Μόλις κινήθηκε ο Τεσέκης, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της κοινότητας Φιλότα. Ήταν εδώ πέρα τις προηγούμενες μέρες, μας στήριξε για μέχρι τώρα. Θα το χρειαστούμε και στα επόμενα βήματα για να μπορέσουμε να προσθέσουμε και άλλα πράγματα στο κέντρο, να το κάνουμε γνωστό σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου και όλο τα Βαλκάνια, προκειμένου να έχουμε επισκέπτες και να κάνουμε έτσι τον Φιλότα χώρο φιλοξενίας από τη μια πλευρά το εργοστάσιο που έκλεισε και από την άλλη πλευρά το μέλλον, το πράσινο μέλλον που μας ανήκει και το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε βάση θυσία για να μπορέσουμε να έχουμε μια ορθολογική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω πριν σας πούμε σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση πώς θα λειτουργήσει το κέντρο που γνωρίζετε, ότι ο όποιος ονειρόμενος πρόεδρος δεν είναι ο Κώστας και ο Κώστας και τα παιδιά κάτω. Συνήθως βλέπουμε στο βήμα είναι ο Άκης, η Νόνη, η Έρη, η Θοδώρα, η Ιωάννα και άλλα δεκάδες παιδιά από όλη την Δυτική Μακεδονία τα οποία στηρίζουν τις δράσεις του ονειρόμενος πρόεδρος, ο οποίος αριθμεί 780 εγγεγραμμένα μέλη, εκ των οποίων πάνω από 450 είναι ενεργά. Οι αριθμοί δεν είναι μικροί, αριθμοί για το μέγεθος της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Χθες το βράδυ διάβασα την έρευνα του Βρήκαν για την κατάσταση της νεολαίας και άμα σκεφτούμε ότι έχουμε χάσει το δυναμικό της νεολαίας της Δυτικής Μακεδονίας και ο αριθμός που μείνουν εγώ με πρόεδρος που δραστηριοποιούνται είναι αυτός, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια υψηλή δυναμική, μια πολύ σημαντική δυναμική. Το κέντρο αυτό καθ' αυτό θα έχει βασικό ομάδα στόχο τα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, αλλά και κάποιες περιπτώσεις πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης. Σε εβδομαδιαία βάση θα φτιαχτεί μια πλατφόρμα στην οποία τα σχολεία, αφού λάβουν ένα αναλυτικό email και αναλυτικές οδηγίες, θα κλείνουν ραντεβού. Θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον και θα κλείνουν ραντεβού. Και θα λέει το κάθε σχολείο ότι είμαστε τρία τμήματα των 20 ατόμων, θέλουμε να δούμε ξέρετε παιδιά πότε είναι διαθέσιμη η ημερομηνία και ο όρο. Θα κλείνουμε ραντεβού από τα γραφεία του Μήνου Ενεργών Ομοφυλόρητας, που έχει καθημερινή λειτουργία 10 με 3, με τηλέφωνα, email, επικοινωνία, γραμματεία και 4 παιδιά άτομα που εργάζονται στο Μήνου Ενεργών Ομοφυλόρητας, για να δούμε πότε θα κλείνουμε ραντεβού κάποιο σχολείο. Οπότε αυτό θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα αναπτύξει. Θα επισκέπτεται το σχολείο. Η βασική λογική είναι να έρχονται εδώ στο θέατρο όπως ήρθαμε εμείς σήμερα, να γίνεται εδώ μια εισαγωγή χωρίς βήμα, με πολύ πιο χαρακτηριστικό τρόπο, με πολύ πιο διαδραστικό τρόπο. Εδώ θα έχουμε αναπτυχθεί στα πρώτα έντονα κάποια μοντελάκια ρομποτικά τα οποία βασίζονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο τρόπος λειτουργίας τους συνάδει με την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Και αφού γίνονται κάποια διαδραστικά παιχνίδια, ενημερωτικά παιχνίδια εδώ μέσα, μετά θα δημιουργηθεί περιήγηση στους υπόλοιπους χώρους όπου είναι τα μοντέλα τα οποία έχουν χτιστεί με ανεμογεννήτρια, φωτοβολταϊκά πάνελ, αποθήκες και συσσόρευση ενέργειας και άλλα πολλά ρομποτικά. Κάτι το οποίο θα σας προσκαλέσουμε να κάνετε κι εσείς με το καλό μόλις τελειώσει η σημερινή συνάντηση. Επίσης, κάποιες ώρες θα σας αποκέρει κατά λειτουργία ελεύθερη και κοινό. Οπότε θα είναι ανοιχτό ο χώρο και μια οικογένεια που θέλει να πάει στο μαθητούργο το απόγευμα, αλλά το προηγούμενο μεσημεράκι να περάσει το πρωί από εδώ, θα δημιουργήσει και ένα πέρασμα όχι μόνο στο κέντρο μας, αλλά και ευρύτερα της περιοχής, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί και μια δυναμική και για το κοινό και για τον τόπο γενικότερα. Άρα, αν σε εβδομαδιαία βάση έχουμε τα 60-80 παιδιά με μία-δύο επισκέψεις, θεωρούμε ότι είναι ένα πλαίσιο ετήσιο και θα φτάσουμε σίγουρα τα 1.500 παιδιά. Ο χώρος αυτός δεν είναι ένας χώρος στατικός, είναι ένας χώρος δυναμικός. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας τους επιστημονικούς συνεργάτες από το Green Tank και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μεγάλο ταξίδι. Θα μας συντροφεύετε και αύριο στο συνέδριο, άλλωστε, γιατί έχει τη διευθυντική ομιλία του συγκεκριμένου συνεδρίου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε προσώπους από το Green Tank, το οποίο Green Tank. Λιμπερική κλουμπε εδώ, προσλάνει, όπου η συνεργασία μας θα είναι σημαντική για να ενημερωθείτε συνεχώς. Χώρος και ό,τι καινούριο και σύγχρονο γίνει ως εκπαιδευτικό εργαλείο ή έχει ενδιαφέρον να μιλήσει τα παιδιά, συνεπώς θα είναι ένας χώρος ο οποίος εξελίσσεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Επίσης θα δημιουργήσει μια εκπαιδευτική πλατφόρμα, το e-learning.eu,
το οποίο είναι ήδη online και είναι μια πλατφόρμα στην οποία όσοι και όσοι θέλουν θα μπορούν να εκπαιδεύονται διαδικτυακά στον χρόνο που μπορούν, η λεγόμενη ασύγχρονη εκπαίδευση, με σκοπό να ενημερώνονται για τις εξελίξεις, τις έρευνες, τα νέα μοντέλα παραγωγικά τα οποία αναπτύσσονται στην περιοχή και ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δημιουργώντας ένα προφίλ στην πλατφόρμα μας έχει ο καθένας πρόσβαση για να κάνει την ασύγχρονη εκπαίδευση στην πραγματικότητα, κάτι από τα πολύ λίγα καλά που μας άφησε η τελευταία διετία, τουλάχιστον στο ψηφιακό περιβάλλον. Αυτά εν λίγης. Σήμερα είναι μια μέρα έναρξης. Μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσει επίσημα την λειτουργία του, αφού έρθουμε σε επικοινωνία ξανά με το Κλούμπε και με το Μιλουτάν για να δούμε πώς θα ερευνητήσουμε ακόμα περισσότερες δραστηριότητες μας. Και θα είμαστε εδώ με το καλό να φιλοξενήσουμε τα παιδιά μας, να φιλοξενήσουμε τα παιδιά τα οποία θα είναι οι πρώτοι ανατοφοδότες στη διαδικασία. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε μια μαθητοκεντρική προσέγγιση που άμα μας πούνε ότι τους αρέσει και πάμε καλά, το συνεχίζουμε. Αν κάτι δεν αρέσει, είμαστε έτοιμοι να τους εφαρμόσουμε. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας προσκαλούμε να περάσετε στους χώρους τους οποίους έχουμε τα μοντέλα. Υπάρχει και ένα μικρό κέντερ εκεί έξω, λίγο να σας ευχαριστούμε και να ευχαριστούμε. Και θα λέμε αύριο στο συνέδριό μας και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.